Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην σημερινή πρόσκληση για να πούμε κάποια πράγματα τα οποία είναι της επικαιρότητας, αλλά και φυσικά να κάνουμε και μια συζήτηση εφόλης της ύλης, δηλαδή ό,τι θέλει ο καθένας να ρωτήσει, ευχαρίστως να το συζητήσουμε. Διότι και ο κορονοϊός μας έχει λίγο απομονώσει, μας έχει αποξενώσει μεταξύ μας, οπότε θα είναι μια καλή ευκαιρία να τα πούμε. Δεν θα ξεκινήσω με τα θέματα αυτά της... Μ' ακούτε? Ναι, Δημάρχη, μια χαρά σας ακούμε. Ναι, ναι, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, δεν θα πω για τα θέματα της επικαιρότητας αυτά με τον κύριο Προμούσα και όλα αυτά που ακούγονται τις τελευταίες μέρες. Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει μετά, ευχαρίστως να απαντήσω σε ό,τι θέλετε. Θα ξεκινήσω λίγο με το πρώτο θέμα. Καταρχήν θέλω να σας ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή γίνονται τα rapid test, όπως ξέρετε, στο δεύτερο λύκειο και στο έβδομο γυμνάσιο. Γιώργο, αρχίσαμε. Ναι. Ναι, κύριε Γενικό, πλέτε, μας ακούτε? Να συνεχίσω, να συνεχίσω. Δεν συνέχισε, Δημάρχη. Λοιπόν, γίνονται αυτή τη στιγμή τα rapid test δεύτερο λύκειο, έβδομο γυμνάσιο. Μέχρι στιγμής έχουν περάσει 110 μαθητές και καθηγητές. Δεν είναι ούτε μεγάλο το νούμερο, αλλά ούτε και μικρό. Αν αναλογιστούμε ότι στο λύκειο υπάρχουν περί τους 200 μαθητές. Άρα, κανονικά έπρεπε να πάνε να περάσουν όλοι να κάνουν τα τεστ. Και ούτε είναι δικαιολογία ότι ματώνει η μύτη ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ μιλάμε για την υγεία και το τι πρέπει να γίνουν τελικά στα σχολεία. Δηλαδή, αν έχει πολλά κρούσματα, θα πρέπει ενδεχόμενα να κλείσει το σχολείο, αλλά πρέπει να ξέρουμε κιόλας τι γίνεται. Τέλος πάντων, 12.30 ώρα τελειώνει. Δεν νομίζω ότι θα αυξηθούν τόσο θεαματικά τα νούμερα. Θα δούμε λοιπόν τι έγινε από αυτές τις από αυτά τα rapid test. Τώρα, το πρώτο θέμα που θα ήθελα λίγο να σας ενημερώσω, αλλά και να ενημερωθεί όλος ο κόσμος, όλοι οι δημότες, είναι για την μείωση ή απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητος σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το έτος 2021. Διότι ακούγονται διάφορα περί φοροεισπρακτικής, φορομπηχτικής πολιτικής του Δημάρχου. Όλοι ξέρετε ότι τα ανταποδοτικά δεν ορίζονται από μένα όπως θέλω ή από το Δημοτικό Συμβούλιο όπως νομίζει ο καθένας ότι πρέπει να υπολογίζονται, αλλά με βάση τα έσοδα και τα έξοδα. Έσοδα και έξοδα στα ανταποδοτικά πρέπει να είναι ισοσκελισμένα. Όμως δώσαμε μία βαρύτητα στις ευπαθείς ομάδες, το οποίο κανένας δεν το λέει. Πράγμα το οποίο δεν συνέβαινε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα οι ευπαθείς ομάδες και αυτοί που είχαν απαλλαγή ήταν μέχρι 3.000. Τώρα λοιπόν ακολουθήσαμε μία άλλη πολιτική, ψηφίσαμε κάτι άλλο, στο οποίο πιάνει όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι είναι μέχρι 590 ευρώ που είναι η σύνταξή τους, αλλά και σε διάφορες άλλες ομάδες όπως είναι οι μονογονεϊκές, είναι οι άνθρωποι με αναπηρία. Έτσι λοιπόν για μένα τις μονογονεϊκές οικογένειες από εισόδημα, στο εισόδημα έως 5.000 ευρώ υπάρχει πλήρης απαλλαγή από τα τέλη. Από το εισόδημα από 5.001 έως 7.000 ευρώ έχουν μείωση 50%. Και το ποσό του εισοδήματος αυξάνεται κατά 10% για κάθε επιπλέον τέκνον πέρα του πρώτου. Για τους απόρους, από εισόδημα έως 5.000 ευρώ υπάρχει πλήρης απαλλαγή. Από εισόδημα από 5.001 έως 7.000 είναι μείωση 50%. Και από εισόδημα από 7.001 έως 9.000 ευρώ έχουμε μείωση 30%. Και το ποσό του εισοδήματος
αυξάνεται κατά 10% για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος. Οι οικογένειες που έχουν ένα μέλος τουλάχιστον με αναπηρία πάνω από το 67%, από 67 και πάνω. Με εισόδημα έως 7.000 υπάρχει πλήρης απαλλαγή. Εισόδημα από 7.001 έως 11.000 ευρώ, μείωση 50%. Σε περίπτωση που το άτομο με αναπηρία ζει μόνο του, το ατομικό φορολογητέο εισόδημα για το 2019, το οποίο δηλώθηκε και καθαρίστηκε το 2020, για φορολογητέο λοιπόν εισόδημα, έως 5.000 πλήρη απαλλαγή και έως 7.000 μείωση 50%. Για τους μακροχρόνιους άνεργους έχουμε μείωση 50% από ηλικίας 25 έως 65 ετών. Και με εισόδημα φυσικά έως 7.000 προσαυξημένο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος. Αυτό λοιπόν για να ξέρουν οι συμπολίτες, γιατί δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει, γι' αυτό και είπα να γίνει αυτή η συνέντευξη σήμερα. Μπορεί να πάνε να κάνουν αίτηση στην πρόνοια, ούτως ώστε στο κτίριο, δηλαδή στην αντιπεριφέρεια, στο κτίριο της αντιπεριφέρειας, στον τρίτο όροφο, ούτως ώστε να μπορέσουμε πλέον να γίνει η μείωση αυτών των ανταποδοτικών. Η παράταση ήταν η προθεσμία μέχρι την Τετάρτη. Δίνουμε όμως προθεσμία άλλες 2 εβδομάδες για να προλάβουν, δηλαδή έως τις 5 Μαρτίου, ούτως ώστε να προλάβουν και οι συνδημότες μας, οι οποίοι δεν το έχουν καταλάβει, να κάνουν τις αιτήσεις για να γίνει η μείωση των ανταποδοτικών. Επίσης, ένα δεύτερο θέμα που θέλω να συζητήσουμε και να κάνω μία διευκρίνηση αφορά το θέμα των ανίσπρακτων κλήσεων, το οποίο έχουν πάει ειδοποιήσεις, είναι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι σημαίνει ειδοποίηση? Ειδοποιούμε ότι υπάρχει αυτό το χρέος στον Δήμο. Δεν είναι ότι θα χρεωθεί αυτή τη στιγμή στην εφορία, εξάλλου, ή να προβούμε σε κάποια άλλη ενέργεια, που εξάλλου αυτό απαγορεύεται και κατά την περίοδο του κορονοϊού απαγορεύεται να γίνει. Άρα λοιπόν ειδοποιούμε τους συμπολίτες μας ότι υπάρχουν αυτά τα χρέη. Και θα μου πει κάποιος, καλά, τώρα το θυμηθήκατε, δηλαδή μετά από το 2004 που υπάρχουν μέχρι το 2017, νομίζω είναι τα ειδοποιητήρια τα οποία έχουμε στείλει, θα πει κάποιος, τώρα το θυμηθήκατε μετά από τόσα χρόνια. Δυστυχώς δεν είχε ειδοποιήσει κανείς, αλλά και δεν είχαν γίνει οι ενέργειες, ή και να είχαν γίνει οι ενέργειες εκείνες, πολλοί δεν πήγανε να πληρώσουν. Σε έλεγχο λοιπόν που έγινε πρόσφατα, διότι ξέρετε οι Δήμοι δεν είναι ανεξέλεγκτοι, ούτε ο Δήμαρχος μπορεί να κάνει, να σβήνει ό,τι θέλει, διότι έχει πελατεία. Ούτε μπορεί να πει ότι εγώ τώρα αυτή τη στιγμή πήγαν όλες αυτές οι κλήσεις και άρα τις χρεώθηκε ο Δήμαρχος και συνεπώς είναι εις βάρος μου. Εδώ υπάρχουν υπάλληλοι οι οποίοι πλέον λογοδοτούν στους ελέγχους οι οποίοι γίνονται. Διότι αυτοί είναι υπεύθυνοι με τους νόμους πλέον, υπεύθυνοι είναι οι οικονομικοί υπάλληλοι και όχι οι αιρετοί. Έγινε λοιπόν ένας τέτοιος έλεγχος, βρέθηκαν ότι υπάρχουν αυτά όλα τα ποσά, τα οποία είναι ανίσπρακτα και δεν έχουν βεβαιωθεί, με αποτέλεσμα να γίνει όλη αυτή η φασαρία. Οι υπάλληλοι έπρεπε να τα στείλουν, διότι αλλιώς είναι υπόλογοι, θα πρέπει να τα πληρώσουν από την τσέπη τους. Αυτό λοιπόν έγινε, γι' αυτό και έγινε στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ξαναλέω όμως ότι τα ειδοποιητήρια που στέλνουμε είναι απλώς, τους ειδοποιούμε ότι υπάρχει αυτή την κλίση, υπάρχουν οι κλίσεις. Τώρα, διότι ακούστηκαν διάφορα για ρυθμίσεις, θα δώσω τον λόγο στον κύριο Χατζηγιάννη, ο οποίος είναι στο λογιστήριο, ούτως ώστε να πει πότε και πώς γίνονται οι ρυθμίσεις. Και θα συνεχίσουμε μετά. Γεια σας και από μένα. Είμαι ο Χατζηγιάννης ο Θωμάς, προϊστάμενος της Ταμιακής Υπηρεσίας, και θέλω να καταθέσω εδώ
να δηλώσω ότι ο Δήμος Καβάλας στα πλαίσια του νόμου 4764 του 20 ανακοινώνει ρύθμιση 100 δόσεων προς τους ΟΤΑ και η οποία ρύθμιση αφορά τα φυσικά πρόσωπα καθώς και τις επιχειρήσεις και επίσης περιλαμβάνει τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15 Δευτέρου του 20, δηλαδή αρχή του COVID, της πανδημίας, έως και 28 Δευτέρου του 21 και οφειλές επίσης που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες ή κάποιοι χάσαν τη ρύθμισή τους μέσα στην περίοδο του COVID, έως και 23 Δωδεκάτου του 20. Αυτοί δηλαδή μπορούν να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση, αυτοί οι οφειλέτες του Δήμου. Για πρώτη φορά στα χρονικά ρυθμίζεται με το νόμο αυτό ότι οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στην ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου που είναι το gov.gr. Δηλαδή οι αιτήσεις των οφειλετών του Δήμου θα γίνονται μέσω αυτής της πλατφόρμας η οποία προφανώς θα μας στέλνει τα στοιχεία σε εμάς και θα κάνουμε την ανάλογη ρύθμιση και θα παρακολουθείται φυσικά και από το Υπουργείο. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι από το κεφάλι μας. Όλα αυτά ρυθμίζονται και από το Υπουργείο και βάσει του νόμου. Με αυτή τη συγκεκριμένη ρύθμιση μπορεί κάποιος να πληρώσει εφάπαξ όλο το ποσό της οφειλής του με απαλλαγή του 100% όλων των προαυξήσεων και των προστήμων ή επίσης ανάλογα τις δόσεις που θα κάνει, παράδειγμα από 2 έως 24 δόσεις απαλλάσσεται το 80% των προσαυξήσεων και των προστήμων, από 25 μέχρι 48 το 70% και ούτω καθεξής. Το ελάχιστο ποσό της δόσης που μπορεί κάποιος να πληρώσει είναι 20 ευρώ ανά μήνα για φυσικά πρόσωπα, ενώ για επιχειρήσεις είναι 50% ανά μήνα. 50 ευρώ. Αν ο οφειλέτης σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης θέλει να εξοφλήσει μαζεμένο το υπόλοιπο ποσό, παρέχεται πλήρης απαλλαγή από τις προσαυξήσεις από εδώ και στο εξής. Δηλαδή, παράδειγμα, αν κάποιος πληρώσει 5 δόσεις από τις 100 ή 10 δόσεις από τις 100 και θέλει τις υπόλοιπες να τις πληρώσει εφάπαξ, φεύγουν και οι προσαυξήσεις, οι ανάλογες προσαυξήσεις που αντιστοιχούν σε εκείνες τις δόσεις, τις υπόλοιπες δόσεις. Και αυτός ο νόμος επίσης έχει και κάποια ευεργετήματα υπέρ των οφειλετών, ότι κάποιος μπορεί να πάρει, αν πληρώσει ένα 5% σε μια οφειλή των 5.000, μπορεί να πάρει ενημερότητα δημοτική όπως και φορολογική ενημερότητα. Άρα υπάρχει κάποιο ευεργέτημα υπέρ του οφειλέτη. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της ρύθμισης. Να πω επίσης εδώ πέρα ότι όποιος δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη ρύθμιση, μπορεί να μπει στη ρύθμιση των 24 δόσεων σύμφωνα με τον νόμο 4646 του 19. Και για περισσότερες πληροφορίες μπορούν όλοι οι οφειλέτες να επικοινωνούν με το τμήμα Ταμείου, με την κυρία Αποστολίδου, στο τηλέφωνο 2513-500-041, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να μαθαίνουν το ποσό της οφειλής τους ή οτιδήποτε άλλο θέλουν να μάθουν. Αυτά από μένα. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, ευχαρίστω να απαντήσω. Ωραία. Οπότε στο τέλος, όταν στη συνέχεια που θα κάνουν τις ερωτήσεις, όποιος κύριος και κυρία θέλει να ρωτήσει, θα δοθούν διευκρινήσεις. Επίσης, θέλω να πω για κάποια έργα τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή για να ξέρουν οι δημότες τι γίνεται. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται για το Αντώνη Στρίτσης, δηλαδή για να βάλουμε μεγάλα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν στον Δήμο και γίνεται μέχρι 31 Μαρτίου, πρέπει να έχουν τελειώσει, πρέπει να έχουμε υποβάλει αυτές τις προτάσεις. Ούτως ή άλλως είναι ένα από τα μεγάλα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει πλέον ο Δήμος για να κάνει μεγάλα έργα. Και φυσικά υπάρχει και το ΕΣΠΑ, στο οποίο είμαστε στα τελειώματα, αλλά όμως ξεκινάει ούτως ή άλλως η καινούργια προγραμματική περίοδο, στην οποία πολύ σύντομα θα αρχίσουν να γίνονται χρηματοδοτήσεις έργων, διότι υπάρχουν προκαταβολές οι οποίες έρχονται από την Ευρώπη για το καινούργιο ΕΣΠΑ, οπότε πολλά έργα θα μπορέσουν να ξεκινήσουν ήδη ή από τώρα. Θα ήθελα να σταματήσω σε ένα έργο, το οποίο πέρα από τα πολλά τα οποία γίνονται. Επίσης ξέχασα να σας πω ότι το τρίτο μεγάλο εργαλείο είναι ο καινούργιος, είναι το Ταμείο Ανάπτυξης.
το οποίο και αυτό θα έχει πλέον πολλά χρήματα. Την Τετάρτη υπάρχει μια τηλεδιάσκεψη για να δοθούν λεπτομέρειες. Ήδη εμείς έχουμε καταλήξει σε πολλά από αυτά τα έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν και φυσικά το μεγάλο έργο, το οποίο επιτέλους πρέπει να τελειώσει, να ξεκινήσει και το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάπτυξης, διότι είναι από τα έργα μεγάλης ανάκαμψης, με συγχωρείτε, είναι από τα έργα ύψης της σημασίας, που είναι τα πολεοδομικά σχέδια. Η Καβάλα, όπως ξέρετε, ταλαιπωρείται. Έχει ένα πολύ παλιό πολεοδομικό σχέδιο, του 1980 είναι το σχέδιο αυτό, με αποτέλεσμα πολλές επενδύσεις, αλλά και ιδιωτικά κτίρια που θέλει να κάνει κάποιος επιχειρηματίας ή και ιδιώτης, πολλές φορές προσκρούν επάνω στο πολεοδομικό. Εάν υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν και σταματάνε στην ότι πρέπει να υπάρχουν στοές, παραδείγματος χάρη, κάτι που δεν εφαρμόστηκε σχεδόν ποτέ στην πόλη μας. Συνεπώς, τα πολεοδομικά, ένα νέο πολεοδομικό σχέδιο είναι πρώτης της σημασίας, εάν θέλουμε να υπάρχει ανάκαμψη, αλλά και επίσης και εξυπηρέτηση του πολίτη. Τώρα, αυτή τη στιγμή τρέχουν και κάποια... όλοι ξέρετε ότι έχει γίνει ένα lifting στην πλατεία. Όμως αυτό δεν φτάνει. Το lifting αυτό είναι προσωρινό. Είναι δηλαδή για τα επόμενα 2 χρόνια. Και αυτό γιατί λέω 2 χρόνια, διότι έχουμε μπει στο πράσινο ταμείο, θα γίνει μια, ας το πούμε, προμελέτη της πλατείας, της κεντρικής πλατείας, η οποία στη συνέχεια θα γίνει μια οριστική μελέτη για να μπορέσουμε να την χρηματοδοτήσουμε. Λοιπόν, μέσω αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Προτού σας πω για την πλατεία, θα σας πούνε κάποιες λεπτομέρειες η κυρία Σαμοκασίδου και ο κύριος Ιακωβίδης. Θέλω να πω ότι στον Αμυγδαλαιώνα ξεκινήσανε τα 2 μεγάλα έργα τα οποία γίνονται. Δηλαδή είναι η πλατεία, είναι η αναβάθμιση, ας το πούμε έτσι, της πλατείας στον Αμυγδαλαιώνα και η ενεργειακή αναβάθμιση του γηπέδου του κλειστού γυμναστηρίου που υπάρχει στον Αμυγδαλαιώνα. Είναι 2 έργα τα οποία είχαν μελετηθεί. Το γήπεδο είχε μελετηθεί και από την εποχή του κυρίου Σιμιτσή, όμως συμπληρώθηκε και έγινε πολύ καλύτερο στην εποχή της κυρίας Τσανάκα. Οπότε και τα 2 έργα είναι έργα τα οποία έχουν μελετηθεί στην περίοδο αυτή και τώρα επί των ημερών μας ξεκινάει η υλοποίηση των 2 αυτών μεγάλων έργων. Για το τυχείο ξέρετε όλοι το οποίο προχωράει και έτσι πολύ σύντομα, δηλαδή θεωρώ με τους ρυθμούς που πάει ότι μέχρι μέσα Απριλίου θα μπορέσουμε πλέον να δώσουμε τον δρόμο σε κυκλοφορία, σε διπλή κυκλοφορία, για να μπορέσει επιτέλους να ανασάνει η περιοχή της οδού Σαπέων, της Βάσου και της Κολοκοτρώνη, για να σταματήσει αυτό το χάλι. Και μάλιστα όταν θα δοθεί πλέον σε διπλή κυκλοφορία, θα γίνουν και παρεμβάσεις στο οδόστρωμα και της Απέων, το οποίο έχει καταπονηθεί τόσο πολύ τον τελευταίο καιρό. Θα μου επιτρέψετε λίγο να δώσω το λόγο στον κύριο Ιακωβίδη και στην κυρία Σαμοκασίδου για να σας πούνε μερικά πράγματα για την προμελέτη η οποία θα γίνει στην πλατεία Καπνεργάτη, στην κεντρική πλατεία της πόλης. Γεια σας και από μένα, ο Γιάννης ο Ιακωβίδης είμαι. Σχετικά με τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που ήδη έχουμε πάρει την έγκριση από το Πράσινο Ταμείο να προκηρύξουμε χρηματοδοτούμενο το έργο αυτό της μελέτης από το Πράσινο Ταμείο, εφαρμόζουμε την διαδικασία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, όπως και στο παρελθόν έχει γίνει μια σημαντική προσπάθεια πάνω σε αυτόν τον τρόπο
κατασκευής των έργων, μελέτης των έργων. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Θα χρειαστούμε κάποιο χρόνο, γι' αυτό τόνισε ο Δήμαρχος ότι οι επεμβάσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα στα πλαίσια μιας μικρής αναμόρφωσης της πλατείας θα μας οδηγήσουν χρονικά σε αυτή την περίοδο που θα έχουμε πλήρη αναμόρφωση του τοπίου στην περιοχή αυτή. Η φιλοδοξία μας είναι η επέμβαση αυτή να συνδυαστεί με μια επέμβαση που θα γίνει και στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και αυτό που προσδοκούμε να υλοποιήσουμε και ελπίζουμε πολύ σύντομα στην πλατεία Καπνεργάτη, ώστε ο πυρήνας του κέντρου της πόλης μας να αποκτήσει μια καινούργια μορφή και μια συνολική αντιμετώπιση και αναβάθμιση πια μετά από αρκετό χρόνο που έχει μείνει στάσιμος. Παράλληλα θα φροντίσουμε οι προϋποθέσεις και οι προσεγγίσεις που θα γίνουν στη μελέτη που θα γίνει και θα κερδίσει το βραβείο, το πρώτο, το δεύτερο ίσως και επιλογή από τρίτη και τέταρτη σειράς επιλογής προτάσεις και μελέτες που θα γίνουν, οι προμελέτες που δήλωσε ο Δήμαρχος, θα μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε και την τελική εικόνα πάνω στο έργο. Τώρα, όσον αφορά τις προϋποθέσεις που έχουμε καταγράψει, η κυρία Σαμουρκασίδου θα μας πει λεπτομέρειες ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις που θα ζητήσουμε από τους μελετητές και θα ορίσουν έτσι τον τρόπο της διεξαγωγής του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Καλημέρα και από μένα. Σαμουρκασίδου Έλενα ονομάζομαι και είμαι επιστημονική συνεργάτηδα του Δημάρχου σε θέματα αστικής ανάπτυξης και σχεδιασμού. Όπως ξέρουμε, η ποιότητα των δημόσιων χώρων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα τόσο για την εικόνα της πόλης, όσο και για την καθημερινότητα των πολιτών γενικότερα. Επομένως, βασική προτεραιότητα της διοίκησης είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση όλων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας. Αντικείμενο του συγκεκριμένου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού αποτελεί διατύπωση προτάσεων για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας αλλά και των γύρω περιοχών, θα σας πούμε στη συνέχεια ποιες ακριβώς είναι, που πρακτικά συνιστούν το τμήμα του ευρύτερου ιστορικού και επιχειρηματικού κέντρου της πόλης. Οι περιοχές που περιλαμβάνονται στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό είναι η πλατεία Ελευθερίας, η πλατεία Κονσουλίδη που συνορεύει με την πλατεία Ελευθερίας και απαντάται το περίπτερο του ΕΟΤ, οι δρόμοι πέριξ της πλατείας Ελευθερίας, όπως είναι η Ίωνος Δραγούμου και η Δοϊράνης, το δίκτυο πεζοδρόμων που συνδέει την πλατεία Ελευθερίας με το άλλο σημαντικό σύμπλεγμα κοινόχρηστων χώρων της πόλης που είναι ο Κήπος και η πλατεία Καπνεργάτη και τέλος η σύνδεση της πλατείας με το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας για την άριστη συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα, αλλά και για τη σύμφωνη γνώμη να περιληφθεί τμήμα της χερσαίας ζώνης του Λιμένα στην περιοχή παρέμβασης, ενοποιώντας πρακτικά την περιοχή παρέμβασης και επιτρέποντάς της να λειτουργήσει ως μια ενιαία ζώνη. Αντιλαμβανόμενοι ουσιαστικά ποια είναι η περιοχή παρέμβασης, καταλαβαίνουμε ότι αποτελεί ένα νευραλγικό κομμάτι της πόλης γενικότερα, το οποίο σημαίνει ότι η διεξαγωγή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού αποτελούσε και μονόδρομο για εμάς. Μέσω του διαγωνισμού επιδιώκεται να καλυφθεί η βασική στόχευση του Δήμου, η οποία περιεκτικά είναι η εξής. Η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής, η ενίσχυση του εμβληματικού ρόλου της, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των χρηστών, η περιβαλλοντική αναβάθμιση και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η βελτίωση της προσβασιμότητας στην περιοχή, η ενδεδειγμένη από κυκλοφοριακής άποψης λειτουργία της περιοχής σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και τέλος, όπως προείπε και ο Αντιδήμαρχος, η σύνδεση της περιοχής μελέτης με τις υπόλοιπες υποανάπλαση περιοχές της πόλης που είναι η περιοχή του Αγίου Νικολάου όπου θα αναπτυχθεί το Open Mall, η περιοχή της πλατείας Καπνεργάτη η οποία έχει ενταχθεί στο ΒΑΑ μας και τέλος η περιοχή που θα αναπλαστεί στην οδό Αβέροφ, που είναι περιοχή της χερσαίας ζώνης του Λιμένα και θα γίνει σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος. Η αίτηση χρηματοδότησης, η οποία ουσιαστικά έχει κατατεθεί και έχει εγκριθεί από το Πράσινο Ταμείο,
περιλαμβάνει έναν προϋπολογισμό της τάξης των 74.750 ευρώ, ο οποίος επιμερίζεται σε 69.750 ευρώ για την αμοιβή των βραβείων και σε 5.000 ευρώ για τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα είναι προσχεδίων, κάτι το οποίο σημαίνει ότι στον πρώτο βραβευθέντα θα ανατεθεί και η εκπόνηση των μελετών. Τέλος, θα αξίζει να αναφέρουμε ότι οι μελετητές, εκτός από το αρχιτεκτονικό κομμάτι, θα προσεγγίσουν την πρόταση και από άλλες πτυχές, όπως είναι για παράδειγμα το πολεοδομικό, το συγκοινωνιακό και το ηλεκτρομηχανολογικό αντικείμενο. Αυτή τη στιγμή, σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία, βρισκόμαστε ουσιαστικά στην οριστικοποίηση των τευχών δημοπράτησης και στην κατάρτιση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ούτως ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία και να βγει στον αέρα. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά έργα που σχεδιάζονται. Αυτή τη στιγμή θα θέλαμε πολύ χρόνο για να τα αναπτύξουμε. Πολύ σύντομα όμως, πολλά από αυτά, μόλις κατατεθεί και τα έργα του Αντώνης Τρίζης και αυτά που σχεδιάζουμε, θα μπορέσουμε να τα ανακοινώσουμε. Επίσης, θέλω να πω ότι το θέμα μας δεν είναι μόνο η πλατεία. Δηλαδή, αυτό που είπε η κυρία Σαρμουκασίδου, ότι πρέπει να δώσουμε επιτέλους μεγάλη βαρύτητα στους κοινόχρηστους χώρους. Και αυτό το απέδειξε η πανδημία, πόσο πολύ ο κόσμος χρησιμοποιεί πλέον τους κοινόχρηστους χώρους, μη έχοντας να πάνε κάπου αλλού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό σιγά σιγά αρχίζει και περνάει στις συνήθειές μας. Και πρέπει να περάσει στις συνήθειές μας. Επίσης θέλω να πω ότι γίνεται μια προσπάθεια, απλώς έχει καθυστερήσει αυτή τη στιγμή, διότι η τεχνική υπηρεσία πρέπει να ετοιμάσει τις προτάσεις της για το Αντώνης Τρίτσης, που αφορά αναπλάσεις και στην δημοτική ενότητα των Φιλίππων, όπου σε πολλά μέρη γίνονται αναπλάσεις των κοινοχρήστων χώρων στις πλατείες τους ή όπου αλλού νομίζουν ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις. Γίνονται παντού, θα γίνουν στο Ζυγός, θα γίνουν στο Κρυονέρι, θα γίνει έχουμε στην Ιλδία, σχεδόν σε όλες τις κοινότητες. Όπως επίσης περιμένουμε και την έγκριση από το Πράσινο Ταμείο παιδικών χαρών, οι οποίες θα γίνουν στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα που δεν έχουν γίνει παιδικές χαρές, ούτως ώστε να τελειώσουμε πλέον από τις παιδικές χαρές στις κοινότητές μας και να επικεντρωθούμε πλέον σε και άλλες παιδικές χαρές οι οποίες πρέπει να γίνουν μέσα στην πόλη. Δεν θα σας κουράσω όμως άλλο με τα έργα, για να ξέρετε, γιατί ξέρετε, θα δείτε μάλλον ότι είναι πάρα πολλά αυτά που σχεδιάζονται. Θέλω να πω μόνο για ένα θέμα που έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Καταλαβαίνω την αγωνία των γονέων και που αφορά την λειτουργία των σχολείων. Είτε πρόκειται για εντάξεις στο ΕΣΠΑ, είτε πρόκειται για την καθημερινή συντήρηση που υπάρχει στα σχολεία. Όλοι ξέρουμε ότι τα σχολεία έχουν περάσει στους Δήμους το 2010. Σε πολύ κακή κατάσταση, σε πολλά από τα κτίρια, παλαιά κτίρια, τα οποία οι Δήμοι χωρίς έξτρα χρηματοδοτήσεις, μπορεί μέχρι το 10 οι χρηματοδοτήσεις της ΆΤΑ να ήταν μεγάλες, όμως από εκεί και πέρα όλοι και με την κρίση έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα χρήματα που παίρνουμε από την ΣΑΤΑ είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο και αυτά που μας έρχονται για το σχολείο, η ΣΑΤΑ σχολείων, είναι άλλες 200.000 περίπου για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε όλα τα κτίρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα χρήματα αυτά δεν φτάνουν για τίποτα. Η προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει και από την εποχή του κυρίου Σιμίτση και από την κυρία Τσανάκα και συνεχίζεται τώρα, είναι πολλά από τα συγκροτήματα αυτά να μπουν πλέον στο ΕΣΠΑ. Ούτως ώστε και έτσι έχουμε πολλές παρεμβάσεις σε μεγάλα συγκροτήματα τα οποία έχουν γίνει μέχρι τώρα. Υπολείπονται κι άλλα. Είναι το Φλωρέξ, το σχολείο, το δεύτερο, το Φλωρέξ που λέμε εμείς, που είναι το όλο το συγκρότημα στην οδό Δημοσθένους, που είναι το συγκρότημα του Δευτέρου Λυκείου και Εβδόμου Γυμνασίου. Λοιπόν, είχε γίνει μία μελέτη από την κυρία Τσανάκα, η οποία όμως αφορούσε μόνον οικοδομικές εργασίες και όχι ενεργειακές. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή
γίνεται η μελέτη της ενεργειακής αναβάθμισης, διότι είναι κρίμα να κάνουμε πλέον σχολεία χωρίς ενεργειακές αναβαθμίσεις, διότι η εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων είναι επιτακτικής ανάγκης πλέον. Για το σχολείο, για το Λύκειο Γυμνάσιο των Κρινίδων. Εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση, δεν ξέρω γιατί, αλλά νομίζω ότι το έχω εξηγήσει με πολύ απλά ελληνικά. Ότι είχε γίνει μια μελέτη η οποία είχε γίνει επί της Δημαρχίας της κυρίας Τσανάκη. Υπήρχαν προβλήματα ιδιοκτησιακού, τα οποία δεν μπόρεσε να το υποβάλει, διότι υπήρχαν προβλήματα ιδιοκτησίας. Αυτά λοιπόν λύθηκαν με δικαστική απόφαση και περίπου στην αρχή ή στο τέλος της κυρίας Τσανάκα, αρχή δικής μου και τέλος της κυρίας Τσανάκα, οπότε το κατατέθηκε τότε στην περιφέρεια για να γίνει η ενεργειακή αναβάθμιση του σχολείου. Η μελέτη όμως η οποία κατατέθηκε μας είπανε ότι δεν είναι επιλέξιμα περί τις 800.000. Έτσι λοιπόν και σε συνονόηση με την περιφέρεια είπαμε ότι θα το βάλουμε σε μια επόμενη πρόσκληση που θα αφορά τα σχολεία. Και έτσι υπήρξε αυτή η καθυστέρηση και δεν έχει ενταχθεί το σχολείο μέχρι τώρα. Οι διαβεβαιώσεις του κυρίου Μέτιου, και δεν νομίζω ότι ο κύριος Μέτιος λέει ψέματα, απλώς ο καθένας βλέπει τα του οίκου του. Ο κύριος Μέτιος, η περιφέρεια, έχει το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο θέμα της μη επιστρεπτέας προκαταβολής που πρέπει να δώσει τις επιχειρήσεις και έτσι υπάρχει μια καθυστέρηση σε κάποιες από τις εντάξεις. Η διαβεβαίωση λοιπόν είναι ότι σύντομα το σχολείο θα ενταχθεί και θα χρηματοδοτηθούν όλες οι παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν. Να μην ανησυχούν λοιπόν οι γονείς και επίσης για κάποιους οι οποίοι είναι, θέλω να πω σε όσους νομίζουν ότι ο Δήμος έχει μαγικό ραβδάκι και έχει τα άπειρα χρήματα για να κάνει παρεμβάσεις όπου χρειάζεται, δυστυχώς δεν υπάρχει. Τα χρήματα τα οποία υπάρχουν, με βάση αυτά τα χρήματα που υπάρχουν, γίνονται και οι παρεμβάσεις στα σχολεία, ξεκινώντας από τις πλέον από τις παρεμβάσεις για πράγματα και για πράγματα που έχουν επικινδυνότητα, που κρύβουν επικινδυνότητα για τα παιδιά. Οπότε να μην ανησυχούν οι γονείς. Κάποια στιγμή, το ξέρω, όλοι θα θέλαμε να γίνουν όλα από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά δυστυχώς όμως δεν μπορούν να γίνουν. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα όποιος εδώ σταματάω την ενημέρωση, είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να σας πω, αλλά θα ήθελα όμως να τα πούμε σε μια άλλη συνέντευξη. Τώρα, όποιος από όποια κυρία ή όποιος κύριος θέλει να κάνει ερώτηση, ευχαρίστως. Δήμαρχε, να δώσω το λόγο σε έναν τους χρήστες, τους όσους έχουν συνδεθεί. Μας ακούει ο κύριος Γενικόπουλος. Μια ερώτηση. Δεν σας ακούμε καλά, κύριε Γενικόπουλο, μας ακούτε? Μια ερώτηση λέω να κάνω μόνο για το πρώτο που υπόθηκε. Για τη μείωση ή απαλλαγή δημοτικών τελών ευπαθών ομάδων. Είπατε ότι η προθεσμία λήγει την Τετάρτη και δίδεται προθεσμία καινούργια 15 ακόμη ημερών. Δύο εβδομάδων, 15 ημερών, ναι. Μέχρι πότε δηλαδή, να υπολογίσουμε την Τετάρτη άλλες 15 μέρες? Νομίζω ότι είναι μέχρι 5 Μαρτίου. Δεν γίνεται. Από αύριο μέχρι 5 Μαρτίου. 5 Μαρτίου δεν βγαίνει, είναι λιγότερο από 15 μέρες, επειδή το είπατε γι' αυτό. Είναι δύο εβδομάδες. Τέλος πάντων, πάντως 5 δεν πρέπει να είναι, γιατί 5 είναι... Ο Φεβρουάριος έχει 28 υπόψη. Δευτέρα είναι την πρώτη του μηνός. 5 είναι η άλλη Παρασκευή δηλαδή λογικά. Ναι, δύο εβδομάδες περίπου. 5 Μαρτίου, okay, εντάξει. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Τώρα, εάν χρειαστεί κάποιος δεν έχει καθυστερήσει, έχει καθυστερήσει να τα φέρει και είναι μερικές μέρες, δεν χάθηκε ο κόσμος, για όνομα του Θεού. Να. Ο κύριος Πανέλης. Μ' ακούτε τώρα? Ναι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα.
Για το προηγούμενο να πω ότι ο Νίκος κάνει ένα λάθος. Έχει λήξει η ημερομηνία, νομίζω, την περασμένη Τετάρτη. Από τότε μετράνε 15 μέρες. Σωστά. Ναι, Θόδωρε, με συγχωρείς, έχεις απόλυτο δίκιο. Τετάρτη λίγη για τους επιχειρηματίες, για τα καταστήματα, με συγχωρείτε, εγώ έκανα λάθος, είναι για τους επιχειρηματίες, για τα μαγαζιά που είναι κλειστά, που, για την απαλλαγή από τα ανταποδοτικά, το οποίο ισχύει μέχρι 28 του μήνα, διότι τότε θεωρητικά τελειώνει, είναι η πανδημία, προφανώς όμως θα πάρει παράταση, γιατί θα υπάρχουν μαγαζιά τα οποία δεν έχουν ανοίξει, όπως είναι τα καταστήματα της εστίασης. Ωραία, να περάσω τώρα σε ερωτήσεις. Το πρώτο είναι το εξής. Επάνω σε σχέση με το πρόγραμμα αυτή της απαλλαγής των δημοτικών τελειών. Από πολλούς ακουστήκανε παράπονα ότι υπάρχει μια γραφειοκρατία να μαζευτούν τα χαρτιά και να πάνε να τα καταθέσουν και όλα αυτά. Η ερώτηση λοιπόν είναι αν υπάρχει σκέψη όλα αυτά να ψηφιοποιηθεί όπως γίνεται με άλλες ενέργειες, όπως είναι παράδειγμα το ΚΕΑ, η επιδότηση νοικίου κλπ. Κλπ. Όπου αντλούνται στοιχεία από το TaxisNet και δεν χρειάζεται ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει όλα αυτά τα χαρτιά. Αυτό είναι το πρώτο. Σωστά. Και το δεύτερο, σε σχέση με το σιδηρόδρομο, υπάρχει μια καθυστέρηση από τη μεριά της περιφέρειας στο θέμα αυτό, λόγω των αντιδράσεων που υπάρχουν από τη Δράμα. Ο κύριος Σιμιτζής, στο πρώτο από το άρθρο του, παραδέχεται ότι υπάρχουν κάποιες πιέσεις από τη Δράμα, αλλά προαναγγέλλει ότι σύντομα θα έρθει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η ερώτηση λοιπόν είναι αν ο Δήμος Καβάλας θα πάρει κάποια από την Βουλή να πιέσει για να τελειώνει το θέμα πιο γρήγορα ως αντιστάθμισμα των πιέσεων που κάνει η πλευρά της Δράμας. Ωραία. Λοιπόν, για μέν, έχετε κάτι άλλο, κύριε Σπανέλη? Ωραία. Για μέν την ψηφιοποίηση έχετε δίκιο, ούτως ή άλλως είναι κάτι το οποίο γίνεται φορά με αυτά τα όρια, οπότε πλέον πρέπει να το δούμε. Σας ακούει και ο κύριος Μιχαηλίδης, ούτως ή άλλως, ο οποίος έχει πλέον τα ψηφιακά του Δήμου και έχει το απόλυτο δίκαιο ότι πρέπει πλέον να ψηφιοποιηθούν και να γίνονται πιο αυτόματα. Τώρα, για μένα το σιδηρόδρομο, έχετε ούτως ή άλλως την Τετάρτη, δηλαδή όχι αύριο το πρωί, με συγχωρείτε, την Τετάρτη το πρωί, θα έχω συνάντηση με τον κύριο Μέτιο για μια σειρά από θέματα, όπου φυσικά θα τεθεί και το θέμα του σιδηροδρόμου. Όμως να ξέρετε ότι η χάραξη του σιδηροδρόμου είναι πλέον στο χέρι του Υπουργείου Υποδομών, στον κύριο Καραμαλή. Και η άποψη πλέον του Υπουργείου είναι η χάραξη αυτή, η οποία έχουν πει μέχρι τώρα, και σε τελική ανάλυση ο καθένας από εμάς, διότι δεν θα είναι μία ενιαία γραμμή. Ο σχεδιασμός που υπάρχει είναι να γίνει αναβάθμιση και της σιδηροδρομικής γραμμής που πηγαίνει από τις Σέρες στην Δράμα. Συνεπώς, δεν είναι θέμα ότι θα γίνει μία ενιαία γραμμή και άρα ο σχεδιασμός προβλέπει και αυτό. Φυσικά, και η δική μας πίεση πρέπει να είναι αυτή, ούτως ώστε να τελειώνει το θέμα του σιδηροδρόμου, που ούτως ή άλλως, κύριε Σπανέλη, το ευτύχημα για αυτό είναι ότι πλέον ιδιωτικοποιείται το λιμάνι Φίλιππος, οπότε θα πρέπει αναγκαστικά να υπάρχει η σιδηροδρομική σύνδεση για να μπορέσει να είναι ανταγωνιστικό το λιμάνι για όποιον το πάρει. Και σε πρώτη φάση, ούτως ή άλλως, είναι η σύνδεση του λιμανιού, του Φίλιππος, με τους τοξότες. Αυτό υποθέτω, εννοείται, ή γενικά την χάραξη την αρχική? Εννοώ συνολικά τη σιδηροδρομική σύνδεση. Ναι. Σε πρώτη φάση αυτό που θα γίνει θα είναι τοξότες με το Φίλιππος και μετά θα ακολουθήσει και το υπόλοιπο, διότι καταλαβαίνετε ότι χρειάζονται πάρα πολλές, χρειάζονται απαλωτριώσεις, πρέπει να γίνουν οι μελέτες, είναι κάτι δηλαδή που θα αργήσει, θα καθυστερήσει λίγο να γίνει. Αν και γίνονται οι μελέτες, οπότε πάντως το ζητούμενο αυτή τη στιγμή σε πρώτη φάση είναι η σύνδεση του λιμανιού με τους τοξότες. Συνεχίζω με τον κύριο Σοκανό. Ακούγομαι? Ναι.
Λίγο εκτός θέματος, για την επιστολή που εστάλει από τον Δήμο και Δήμαρχε στα Υπουργεία όσον αφορά την ανάγκη για ανάκληση λειτουργίας των σχολείων λόγω κρουσμάτων κορονοϊού. Πρώτον, γίνεται τόσο επιτακτική η ανάγκη βάσει των στοιχείων που έχετε πει στο ίδιο. Και δεύτερον, αν τίποτα τα Υπουργεία στα οποία απευθυνθήκατε δεν ανταποκριθούν στο αίτημά σας, μπορεί ο Δήμος να λειτουργήσει αυτόκλητα με κάποιο τρόπο ως προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να ανασταλεί η λειτουργία? Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το δεύτερο που είπατε, κύριε Σοφιανέ. Όχι, ο Δήμος δεν μπορεί, δεν είναι όπως είναι λόγω καιρικών συνθήκων, να κλείσει τα σχολεία. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να έρθει εντολή από το Υπουργείο για να κλείσει κάποιο τμήμα, φυσικά σε συνεργασία με τον νομίατρο, ούτως ώστε να κλείσει κάποιο τμήμα ή και ολόκληρο σχολείο. Αυτό που η επιστολή που έχουμε στείλει, γιατί έχουμε στείλει όλοι οι δήμαρχοι, είναι ακριβώς επισημαίνουμε τον κίνδυνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Γιατί βλέπουμε ότι η αύξηση των κρουσμάτων οφείλεται και σε μεγάλο μέρος πλέον και στα σχολεία. Θα μου πείτε, καλά, τι φταίει το σύστημα όταν τα παιδιά, αυτό γιατί έχει κυκλοφορήσει πλέον, κάνουν πάρτι. Δηλαδή θα μου επιτρέψουν, θα πω στους γονείς, δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Και άντε το παιδί που πήγε κρυφά και δεν το ξέραν οι γονείς του ότι θα γίνει πάρτι. Αυτοί που οργανώνουν το πάρτι, τα παιδιά, οι γονείς δεν ξέρουν ότι δεν μπορεί να γίνει πάρτι αυτή την περίοδο. Εντάξει. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μία ευθύνη και από τους γονείς. Να μην τα ρίχνουμε όλα στην πολιτεία, αλλά να προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε αυτό που πρέπει. Δεν μπορεί να μην δεν πηγαίνουν τα παιδιά μας να κάνουν rapid test για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται το σχολείο. Λοιπόν, αυτά που λέμε, τα λόγια τα και όχι μας το κάνουν για να μας ελέγχουν και όλες αυτές τις, να μην τις χαρακτηρίσω ανοησίες, αλλά τις υπερβολές τέλος πάντων που λένε, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν. Ας ρωτήσουν κάποιον, μίλησα εχθές με τον κύριο Λιχούνα, ας ρωτήσει κάποιος έναν άνθρωπο ο οποίος πέρασε από COVID, πέρασε από τη ΜΕΘ, τι αισθάνεται. Δηλαδή ότι έρχεται σε επαφή με τον θάνατο κάποιος. Αυτό μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Τέλος πάντων, επειδή λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα, γι' αυτό το λόγο κάναμε αυτή την επιστολή, ούτως ώστε στην φάση αυτή που φαίνεται ότι αυξάνονται τα κρούσματα στα σχολεία, ούτως ή άλλως πλέον έχουμε συνηθίσει τα παιδιά στην τηλεδιάσκεψη, να συνεχίζεται να γίνεται, με συγχωρείτε, την τηλεεκπαίδευση, να μπορεί να γίνονται τα μαθήματα με τηλεεκπαίδευση. Αλλά σας είπα όμως, είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει ο Δήμος από μόνος του. Για τον ενημέρο του Παγκαίου, αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Ατζημιδάκης. Όχι. Ο κύριος Κούμης. Ναι, καλησπέρα σε όλους. Κύριε Δήμαρχε, αν υπάρχουν εξελίξεις γύρω από το θέμα του πάρκινγκ Ροδόπη, γιατί έχουν ήδη γίνει δύο συναντήσεις με τους δικηγόρους του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουμε κάτι νεότερο? Ευχαριστώ. Καταρχήν για το πάρκινγκ, για να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούμε για την τροπολογία, που είναι το βασικότερο από όλα. Και μια τροπολογία όχι η οποία θα λύσει το πρόβλημα μία διαπαντός, αλλά όμως δίνει το χρόνο ούτως ώστε να προλάβουμε να ετοιμαστούμε για αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Και τι εννοώ, ότι πρέπει κάποια στιγμή να βρούμε και κάποιον επενδυτή να κάνουμε ένα υπόγειο πάρκινγκ. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Διότι είναι εύκολο, ξέρετε, να λέμε θα κάνουμε υπόγειο πάρκινγκ, αλλά αυτό που συνεπάγεται είναι αύξηση του κόστους, το οποίο φυσικά και μετακυλίεται στα αυτοκίνητα τα οποία θα πηγαίνουν για φύλαξη στα υπόγεια πάρκινγκ. Πρέπει όμως κάποτε να γίνει. Δεν μπορεί να έχουμε ένα πολεοδομικό σχέδιο το οποίο δεν εφαρμόζεται ποτέ, να θέλουμε να είμαστε μια τουριστική πόλη,
και από την άλλη να υπάρχει αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τα αυτοκίνητα από εδώ και από εκεί. Ούτως ή άλλως, αυτό που είπαμε για την πλατεία και σας είπε η κυρία Σαμουργκασίδου, αυτό το οποίο θα αποκτήσει πλέον ο Δήμος, διότι και το θέμα της πλατείας Καπνεργάτη τελειώνει, δηλαδή έχει περάσει πλέον, είναι σε υπογραφή στον κύριο Ταγαρά για να βγει το ΦΕΚ, οπότε πλέον ξεκινάει το έργο της πλατείας Καπνεργάτη, θα αποκτήσουμε ένα κέντρο το οποίο θα είναι βατό, θα είναι ανθρώπινο, θα είναι φιλικό στους, είτε στους κατοίκους είτε στους επισκέπτες. Αυτό λοιπόν που ζητάμε αυτή τη στιγμή είναι να δοθεί μία παράταση χρόνου 3 ετών, ούτως ώστε ο Δήμος να προλάβει να κάνει τις σημειακές αλλαγές όπου χρειάζεται ή ακόμη να βρούμε και έναν επενδυτή για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα υπόγειο πάρκινγκ. Επειδή λοιπόν το πρόβλημα αυτό έχουμε μιλήσει επανειλημμένα και με τον κύριο Ταγαρά, αλλά στην κατεύθυνση αυτή βοηθούν και οι τοπικοί βουλευτές, να ξέρετε ότι επειδή το πρόβλημα είναι σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, αυτή ο συγκεκριμένος σύνδεσμος δεν έκανε καταγγελία μόνο στην πόλη της Καβάλας, αλλά και σε άλλες πόλεις, αυτή τη στιγμή το αντιμετωπίζουν και κοιτάζουν πώς πρέπει να είναι οριζόντιο, δηλαδή οριζόντιο το μέτρο, για να μπορέσει να συμπεριλάβει όλες τις πόλεις. Αυτό που φοβούνται, ο φόβος τους, είναι μήπως όλες οι πλατείες στην Ελλάδα γίνουν πάρκινγκ. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Η Καβάλα φυσικά έχει τις ιδιαιτερότητες που όλοι ξέρουμε και περιμένουμε επίσης να βγει αυτή η τροπολογία. Εδώ και περίπου νομίζω ένα μήνα είχε γίνει, συναντήθηκαν οι νομικοί του Δημοτικού Συμβουλίου για να δούνε τη μελιγενέστε, το βασικότερο όμως, και να εξεταστεί και η πρόταση της κυρίας Ιωσηφίδου ότι το πάρκινγκ μπορεί να λειτουργήσει ελεύθερα. Υπάρχουν διάφορες γνώμες. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή, όταν θα βγει ένα κοινό πόρισμα, θα μπορέσουμε να το βγάλουμε. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι η κυρία Ιωσηφίδου παραιτήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αντιδημαρχία του κυρίου Προμούσα. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Είναι... Ωραία. Κύριε Λουκούμη, έχετε κάτι άλλο? Όχι, ευχαριστώ για την ώρα. Ο κύριος Μαρκουλίδης. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα και σε όλους τους παριστάμενους. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πρώτον, στην τελευταία σύσκεψη των αρχηγών, των παρατάξεων, που ήταν προβλή, τελικά δεν εμφανίστηκε κανένας. Ήσασταν μόνο εσείς, κύριε Δήμαρχε, και ο κύριος Βογιατζής. Πλέον βλέπουμε ότι όλη η αντιπολίτευση, δεν ξέρω πώς να το πω, έχει γυρίσει την πλάτη στο Δήμο. Δεν ξέρω. Εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε όλο αυτό, όλη αυτή την εικόνα, διότι πλέον οποιαδήποτε συνεργασία πάει πλέον στράφη. Δεύτερο ερώτημα. Επειδή είδαμε τελευταία τι έγινε με την κακοκαιρία Μύδια σε άλλες περιοχές της χώρας. Εντάξει, εδώ τα πήγαμε καλά, δεν μπορώ να πω. Ήθελα να ρωτήσω, σε ποιες έχουν εισγνώσει κάποιες περιοχές στις οποίες, ξέρω εγώ, τα δέντρα να πηγαίνουν πολύ κοντά στα σύρματα της ΔΕΗ. Και αν ναι, θα υπάρξει κάποια μέρημνα από τον Δήμο, διότι ομιγέννητο μπορεί κάποια στιγμή να γίνει κάτι και να τρέχουμε. Παρακαλώ. Λοιπόν, για μένα την πρώτη ερώτηση, κύριε Μαρκουλίδη, για την τελευταία σύσκεψη όπου ήρθε ο κύριος Μάκης Παπαδόπουλος και ο κύριος Βογιατζής και δεν παρέστησαν οι υπόλοιποι. Η κυρία Τσανάκα δεν ήρθε προς ένδειξη διαμαρτυρίας για την αντιδημαρχία του κυρίου Προμούσα και όλο αυτό που επακολούθησε, δεν θέλω να ξαναπάω πάλι σε αυτή την επιστολή. Ο κύριος Παπάς και πολύ σωστά είπε
ότι από τη στιγμή που δεν έρχεται η κυρία Τσανάκα και ο Βέρος, άρα λοιπόν δεν έχουμε μία απαρτία, ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει προς το παρόν. Η αλήθεια είναι ότι προσπάθησα να επικοινωνήσω και με τον κύριο Βογιατζή και με τον κύριο Παπαδόπουλο για να ακυρώσω την συνάντηση, όμως δεν μπόρεσα να τους βρω στο τηλέφωνο. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι όμως προς τιμήν τους ήρθανε. Ο κύριος Βέρος, ξέρετε, έχει τα λεγόμενα, το γνωστό θέμα με το βοήθεια στο σπίτι. Ο κύριος, ποιον δεν είπαμε, ο κύριος Ξανθόπουλος επίσης έβαλε μία σειρά από θέματα για τα οποία δεν ήρθε και ένα από αυτά είναι επίσης ότι δεν υλοποιώ την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να φύγουν οι πρόσφυγες μέχρι τέλος του 2020. Και φυσικά έχουμε και τον τον κύριο Ποτόλια, ξέχασα, και τον κύριο Ποτόλια, ο οποίος θεωρεί ότι δεν έχουν νόημα αυτές οι συναντήσεις. Τώρα, εάν μου έχει γυρίσει την πλάτη η αντιπολίτευση ή όχι, θέλω να πω ότι με λυπεί το γεγονός, διότι μιλάμε συνέχεια για συνένεση, για συζήτηση. Τι εννοούμε συνένεση? Εξαρτάται τι εννοούμε συνένεση. Εάν εννοούμε συνένεση ότι θα πρέπει να συνδιοικήσουμε τον Δήμο, δεν θα το συνδιοικήσουμε. Εάν εννοούμε συνένεση ότι πρέπει να θεωρήσουμε τους δημοτικούς συμβούλους αντικείμενα, δεν θα συνονοηθούμε. Διότι ο κύριος Προμούσας δεν είναι αντικείμενο. Ο κύριος Προμούσας είναι ένας ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος με τον οποίον αποφάσισα να συνεργαστώ. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ιδιοκτησία και όλα αυτά τα κορκοδίλια δάκρυα τα οποία άκουσα αυτές τις μέρες. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μπορούμε να συνονοηθούμε σε δύσκολα θέματα του Δήμου. Παρόλα αυτά, εγώ είμαι, γι' αυτό βγήκα δήμαρχος, γι' αυτό πήρα την διοίκηση, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Η ομάδα μου μπορεί να είναι ολιγομελής, είναι όμως πάρα πολύ καλή, ούτως ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε πολλά από τα ζητήματα αυτά. Κουραστική μεν, κουραζόμαστε, είναι η αλήθεια, αλλά πρέπει όμως να γίνει. Είμαστε, επειδή είναι αυτή η φιλοσοφία μας, ότι παίρνουμε και αποφάσεις οι οποίες δεν είναι δημοφιλείς. Είναι αποφάσεις οι οποίες ενδεχόμενα δεν ξαναβγάζουν δήμαρχο την επόμενη φορά. Όμως τι να κάνουμε, πρέπει το καράβι να το πάμε ένα βήμα μπροστά. Όποιος θέλει λοιπόν να συνονοηθούμε και να συζητήσουμε, καλώς. Αλλιώς εγώ δεν γυρίζω την πλάτη σε κανέναν. Και ευτυχώς, και το λέω σε εισαγωγικά το ευτυχώς, διότι κανονικά θα έπρεπε να ήταν διαφορετικά τα πράγματα, ότι δόθηκαν πλέον αρμοδιότητες στις οικονομικές επιτροπές και στους δημάρχους να μπορούν να κάνουν 5 πράγματα. Αλλιώς θα ήμασταν όλοι όμοιροι των διαφόρων προβλημάτων, να μην το πω διαφορετικά. Τώρα, για την κακοκαιρία, που είναι η αλήθεια ότι τα πήγαμε καλά. Αλλά ξέρετε, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Πριν κάνουμε εδώ την συνέντευξη αυτή, είχα καλέσει το Τμήμα Καθαριότητος, τον κύριο Μουντζή, που είναι ο προϊστάμενος της πολιτικής προστασίας, και τον κύριο Χαρελαμπίδη από την Τεχνική Υπηρεσία, για να δούμε, όχι να συγχαρούμε ο ένας τον άλλον, αλλά για να δούμε ποια είναι τα προβλήματα. Διότι ξέρετε, όταν κάνεις μια επιχείρηση, εντοπίζεις και προβλήματα. Είτε αφορά εξοπλισμό, είτε αφορά προσωπικό. Αυτό λοιπόν το κάναμε, ούτως ώστε την επόμενη φορά να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Για τα δέντρα, τώρα που λέτε, διότι ξέσπασε ολόκληρη και ακούμε στις ειδήσεις, από ό,τι καταλάβατε στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές, σε μεγάλες πόλεις, ο ΔΕΔΙΕ δίνει χρήματα στους δήμους ακριβώς για να κλαδεύουν τα δέντρα τα οποία, μέσα από τα οποία περνούν καλώδια της ΔΕΗ. Εδώ το κάνει ο ΔΕΔΙΕ. Ήδη έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά, κάνει δουλειά μέσα στην πόλη. Υπάρχουν προβλήματα ενδεχόμενα και σε άλλες. Ο κύριος Σταυρίδης αυτή τη στιγμή κάνει καταγραφή αυτών των δέντρων, δηλαδή που υπάρχουν δέντρα τα οποία, μέσα από τα οποία, από τα φυλώματά τους και από τα κλαδιά περνάνε σύρματα της ΔΕΗ.
ούτως ώστε να τους στείλουμε έγγραφο για να προβούνε στο κλάδεμα αυτό των δέντρων. Και επίσης, όπως προσέξατε, διότι και σε αυτό κάποιοι συμπολίτες μας ευαίσθητοι στο πράσινο, και δεν το λέω με ειρωνία, το λέω με ειλικρίνεια, διότι είναι καλό να είμαστε ευαίσθητοι στο πράσινο, αλλά ήδη έχουν κοπεί αρκετά δέντρα τα οποία ελόχευαν αυτό το κίνδυνο, ακριβώς να γίνουν ζημιές. Κάποια στιγμή θα αρχίσουμε στη θέση αυτών που έχουν κοπεί να φυτεύουμε καινούρια δέντρα. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα, κύριε Μαρκουλίδη. Ναι, εντάξει. Και κλείνουμε το ξηράφι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχω δύο ερωτήματα, μπορώ να τα κάνω μαζί ή να περιμένω? Ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Οι δημότες που έχουν οφειλεί αποκλείσει το διάστημα που αναφέρατε από το 2004 ως το 2017, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση για τη διαγραφή της οφειλής, αν το έχουν σε ποιον, ποιος θα την εξετάσει και αν χρειάζεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διαγραφή ή όχι? Είναι το πρώτο ερώτημα. Ωραία. Το δεύτερο. Θα κατασκευαστεί λύκειο στον Αμυγδαλαιώνα? Αν θα κατασκευαστεί, τι τύπο λυκείου αποφασίσατε να κατασκευάσετε? Λοιπόν, για το πρώτο, εάν οι δημότες έχουν δικαίωμα να... Δήμαρχε, δεν σ' ακούμε. Μόνο όταν έχει γίνει λάθος χρέωση, δηλαδή χρεώθηκε κάποιο ποσό και, για κάποιο αυτοκίνητο το οποίο δεν έχουν στην κατοχή τους. Κύριε Χατζηγιάννη, με ακούτε? Ναι, ναι. Θα μπορούσα να σας παρακαλώ να επαναλάβετε, γιατί είχα μια διακοπή του ήχου. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ. Να δηλώσω, να πω δηλαδή, ότι οι δημότες μπορούν να κάνουν ένσταση μόνο αν η χρέωση έχει γίνει λανθασμένα. Παράδειγμα, αν έχει γίνει χρέωση για κλίση κοκ σε ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο, το οποίο δεν το είχε τη συγκεκριμένη περίοδο ο φιλέτης στην κατοχή του. Αλλιώς, οποιαδήποτε άλλη ένσταση είναι εκπρόθεσμη. Ναι, μερικές φορές που γίνονται τέτοιες ενστάσεις αφορούν κλήσεις οι οποίες έχουν βεβαιωθεί, χρεωθεί λανθασμένα σε άλλο φιλέτη. Καταλάβατε? Μόνο σε αυτή, διότι η ένσταση για το αν ήταν σωστή η κλίση ή όχι είναι εντός δεκαημέρου. Καταλαβαίνετε ότι από το 2004 τι να κάνεις ένσταση ότι κακώς έχει υποβληθεί. Τώρα, για το λύκειο, ούτως ή άλλως είναι θέμα το οποίο θα συζητηθεί σήμερα. Όμως εγώ οφείλω να πω την θέση της δικής μας παράταξης και τη δική μου φυσικά. Από εκεί και πέρα το τι απόφαση θα πάρθει θα τη δούμε το απόγευμα, ότι λύκειο υπάρχει και είναι το λύκειο το οποίο υπάρχει στις Κρινίδες. Ένα λύκειο το οποίο έχει γίνει, αν θυμάμαι καλά, το κτίριο από το 1979 και δεν μπορούμε ξαφνικά να το πάρουμε από ένα μέρος και να το πάμε σε άλλο. Αν επιβαλόταν, δηλαδή αν ήταν τόσος ο αριθμός των μαθητών για να γίνουν δύο λύκεια, ευχαρίστως θα το συζητούσαμε να γίνει λύκειο και στον Αμυγδαλαιώνα. Όμως και η θέση της δευτεροβάθμιας είναι ότι δεν μπορεί να γίνουν δύο λύκεια στην περιοχή. Συνεπώς, λύκειο υπάρχει. Η πρόταση λοιπόν η δική μου, την οποία έχω πει και στον Πρόεδρο, είναι ότι μπορεί στην έκταση που υπάρχει εκεί να γίνει ένα σύγχρονο ειδικό σχολείο με ό,τι προβλέπεται, δηλαδή με κολυμβητήριο, με αίθουσες για φυσιοθεραπείες και γενικά ένα σύγχρονο σχολείο για παιδιά με αναπηρία. Διότι έτσι η θέση του σχολείου θα είναι τέτοια, ούτως ώστε μπορεί να εξυπηρετήσει και άλλες περιοχές, δηλαδή από την Ελευθερούπολη, πέρα από την Καβάλα,
της Δημοτικής Ενότητας των Φιλίππων και γιατί όχι και από τον Άγιο Αθανάσιο ή και από άλλες περιοχές που είναι κοντά. Αυτό λοιπόν, αυτή θα είναι η δική μου η πρόταση σήμερα. Τώρα, το τι απόφαση θα πάρθει, αυτό είναι κάτι άλλο. Θα το δούμε στο τέλος της, θα φανεί στο τέλος της, του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Όχι, οπότε θεωρώ ότι έχουμε ολοκληρώσει. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Και θα ήθελα να το κάνουμε συχνότερα, να κάνουμε συχνότερα αυτή την επαφή, για να μπορούμε να λύνουμε και διάφορα προβλήματα και παρεξηγήσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι και πάλι. Καλό μεσημέρι.